Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εύχομαι σε όλους και όλες χρόνια πολλά και καλά, καλή χρονιά με δύναμη και υγεία. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αυτή και δεν σας κρύβουμε ότι χαιρόμαστε που για τρίτη συνεχή χρονιά βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας. Σας ευχαριστούμε όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το ενδιαφέρον του ΚΚΕ για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους νέους μας που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, αποδεικνύουν και οι πάνω από 100 ερωτήσεις βουλευτών μας προς την κυβέρνηση για ζητήματα που σας αφορούν. Οι ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι το ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματά σας και δεν νομίζουμε ότι άλλο πολιτικό κόμμα έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτά. Τα αιτήματα που προκάλεσαν αυτές οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις δεν ήρθαν βέβαια εξ ουρανού, αλλά είναι αιτήματα που βγαίνουν μέσα από την ίδια τη ζωή. Γιατί θεωρούμε ότι τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους, καθώς και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η δραστήρια συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων στελεχών στα σωματεία τους είναι ο δρόμος για την προώθηση της διεκδίκησης των αιτημάτων όλων σας. Το ΚΚΕ κατά καιρούς έχει εκδώσει υλικό με τις διεκδικήσεις του προσωπικού κάθε κλάδου. Είναι ενδεικτικά μερικά κοινά αιτήματα τα οποία στηρίζει το ΚΚΕ, όπως η πλήρης αποκατάσταση των μισθών, των συντάξεων, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες σας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αμοιβή της νυχτερινής υπηρεσίας, των υπεροριών και των αργιών, όπως ορίζει η νομοθεσία για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση του συνόλου των απολειών των αποθεματικών των ασφαλιστικών και των μετοχικών σας ταμείων. Κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για τα στελέχη που υπηρετούν στα νησιά υψηλού κόστους διαβίωσης και για τις οικογένειες των στελεχών που υπηρετούν στην Παραμεθόριο. Επίσης, το κόμμα μας απευθυνόμενο ειδικά προς τους φαντάρους, τους καλεί να διεκδικήσουν και αυτοί τα δικαιώματά τους, να σταθούν χωρίς φόβο ενάντια στο ΝΑΤΟ τις βάσεις, τον υπεριαλιστικό πόλεμο, τους σχεδιασμούς που γίνονται αυτήν την περίοδο. Φίλες και φίλοι, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να πιστέψουν τα περί δίκαιης ανάπτυξης ή για την ανάπτυξη για όλους που μας λένε καθημερινά. Η ανάπτυξη αυτή αφορά μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν αφορά ούτε το συνταξιούχο, ούτε τον εργαζόμενο, ούτε το νέο και τη νέα. Η ανάπτυξη αυτή δεν περνά ούτε από τα νοσοκομεία που ζητά ο λαός την υγειά του, ούτε από τα σχολεία, τις διάφορες άλλες κοινωνικές δομές. Η ανάπτυξή τους δεν ακυρώνει τους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, δεν εξασφαλίζει φτηνή εργατική ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση για τη λαϊκή οικογένεια, δεν προωθεί αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα ή αντίστοιχα έργα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Όλη αυτή η πολιτική εναντίον του λαού
βεβαίως πάει μαζί με την καταστολή απέναντι στο λαϊκό κίνημα, στις δίκαιες διεκδικήσεις που αντιδρά και αγωνίζεται αυτό το κίνημα για το δίκιο του. Φίλες και φίλοι, προχτές είχαμε την επέτειο των ημείων, που εκτός από τα 3 στελέχη που χάθηκαν, επίσης γκριζαρίστηκε, όπως λέμε, και το Αιγαίο. Εκείνου του θλιβερού γεγονότος ακολούθησε το ευχαριστώ Σιμίτι προς τη ΣΥΠΑ, ακολούθησαν οι συμφωνίες της Μαδρίτης το 1997 και του Ελσίνκη του 1999. Με τις συμφωνίες αυτές, στο πλαίσιο μάλιστα συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε αφενός νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και αφετέρου αποδέχθηκε την ύπαρξη μεθοριακών διαφορών στη θέση των μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων. Σήμερα πληθαίνουν οι φωνές που προτείνουν τη συνδιαχείριση, συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στη θάλασσα, τον συμβιβασμό με τις αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος και κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Μάλιστα, θέτουν στο λαό το πλαστό δίλημα συνεκμετάλλευση ή πολεμική σύγκρουση. Και λέμε ότι είναι πλαστό, γιατί η πολεμική εμπλοκή μπορεί να οδηγήσει σε συνεκμετάλλευση και η συνεκμετάλλευση στη συνέχεια και πάλι μπορεί να οδηγήσει σε νέα και μάλιστα μεγαλύτερης έκτασης πολεμική εμπλοκή. Γιατί τη συνεκμετάλλευση δεν θα την κάνουν οι λαοί για το δικό τους αμοιβαίο όφελος, αλλά θα την κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες, τα μονοπόλια, οι αστικές κυρίαρχες τάξεις, σε βάρος των λαών, σε βάρος και του περιβάλλοντος. Αυτή η συνεκμετάλλευση πάντα θα αφήνει και κάποιους μεγαλοκαρχαρίες ανικανοποίητους, θα νιώθουν, όπως λέμε, ριγμένοι στη ληστρική αυτή μοιρασιά. Έτσι, με την πρώτη ευκαιρία, τα πράγματα θα οδηγούνται σε νέο μακελιό. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το παράδειγμα της Λιβύης. Μάλιστα, μια νέα προσπάθεια επικίνδυνου εφησυχασμού είναι τα όσα ακούμε τελευταία από τα διάφορα επιτελεία για προσφυγή στη Χάγη. Και το ερώτημα είναι, τι θα περιλαμβάνει το συνυποσχετικό, το οποίο είναι προϋπόθεση για να πας στη Χάγη. Οπωσδήποτε θα καταγράφει τις θέσεις των δύο πλευρών και η τουρκική κυβέρνηση θα μπορεί να θέσει όλες τις διεκδικήσεις της, δημιουργώντας έτσι προηγούμενο. Χώρια που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει και άλλα πολλά κακά προηγούμενα, παραβιάσεις αρχών του διεθνούς δικαίου με τη Γιουγκοσλαβία, με το Κόσοβο και άλλα. Το ΚΚΕ τάσεται υπέρ της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία και υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων όσο η χώρα είναι μέσα σε αυτή τη στρούγκα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα απαιτείται απεγκλωβισμός από τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου, για να μπορέσουμε να προασπίσουμε και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Υποστηρίζουμε τη μη παραβίαση των συνόρων και τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Φίλες και φίλοι, πριν 2 μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επικύρωσε την επικίνδυνη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια συμφωνία βέβαια που προετοίμασε βήμα το βήμα ο ΣΥΡΙΖΑ,
οποίο άνοιξε με τη ΣΥΠΑ το στρατηγικό διάλογο, γεμίζοντας με επιπλέον αμερικάνικες βάσεις τη χώρα, αφού είχε φροντίσει πρώτα να βάλει και τη γειτονική τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτά και διάφορα βέβαια αλυτρωτικά ζητήματα, κάτι που το κόμμα μας καταδίκασε. Συνολικά η Ελλάδα τόσο στην πράξη επί ΣΥΡΙΖΑ, όσο και με τη συμφωνία τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, μετατρέπεται σε ορμητήριο για επεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση και εναντίον κάθε λαού. Κάνουν πως δεν ακούν τις δηλώσεις Ρώσων, Ιρανών αξιωματούχων, ότι οι βάσεις σαν αυτές θα είναι σίγουρα στόχοι για τους πυράβλους τους. Δεν είναι όμως μόνο οι βάσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαυξάνει και τις αποστολές εκτός συνόρων των ενόπλων δυνάμεων. Στις μέχρι τώρα 15 τέτοιες αποστολές εκτός συνόρων σε Κόσοβο, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, προστίθενται και νέες. Έχουμε να λέμε, ετοιμάζεται να στείλει στρατό, πλοία, αεροσκάφη στη Λιβύη, φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ, αντιεροπορική συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ συνεχίζονται βέβαια και οι πτήσεις ελληνικών αεροσκαφών πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία. Εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτές τις αποστολές. Διαφωνούμε πρώτα απ' όλα γιατί αποτελεί αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα ξένων χωρών που για εμάς είναι ανεπίτρεπτο. Κάνουμε συγχρόνως καθαρό ότι δεν πρέπει οι Έλληνες στρατιωτικοί να χύσουν το αίμα τους σε ξένη χώρα, καταπατώντας κυριαρχικά τους δικαιώματα. Οι Έλληνες στρατιωτικοί ένα και μοναδικό καθήκον έχουν και σε αυτό δίνουν όρκο, να υπερασπίσουν μέχρι τέλους τα σύνορα της πατρίδας μας, τα κυριαρχικά δικαιώματά της, τα συνολικά και πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό με το ψέμα ότι δήθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βάσεις τους, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι όμιλοι που αναλαμβάνουν την εξόρυξη των κοιτασμάτων θα είναι ασπίδα προστασίας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις και την τουρκική επιθετικότητα. Στις μέρες μας διαψεύδονται παταγωδώς από τα ίδια τα γεγονότα. Τώρα η κυβέρνηση και διάφοροι άλλοι μπροστά στους ολοένα και περισσότερο αυξανόμενους κινδύνους έχουν αρχίσει να μιλούν για εθνική ενότητα, για εθνική συνεννόηση. Ζητούν με άλλα λόγια να συμφωνήσουμε όλοι, δηλαδή η εργατική τάξη, η αγροτιά, οι αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή ο ελληνικός λαός από τη μια μεριά και από την άλλη οι κεφαλαιοκράτες, οι διάφοροι υπηρέτες ξένων αφεντικών στα επικίνδυνα αυτά σχέδια που προωθούν οι κυβερνήσεις και που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους τελευταίους. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι άλλο. Είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, κάθε ένστολος που ενστερνίζεται τον γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό, να δυναμώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα που έχει άλλο στόχο από αυτόν της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της. Έχει στόχο σε μια προοπτική να οδηγήσει το λαό σε μια άλλη κοινωνία, για μια ζωή που πραγματικά μας αξίζει. Για όλους αυτούς τους λόγους αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, να επιστρέψουν στρατιωτικοί και αστυνομικοί από αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό εκτός συνόρων, να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και τα στρατηγεία. Παραμένουμε σε ετοιμότητα αντίδρασης σε σχέση με ενδεχόμενη φύλαξη πυρηνικών όπλων στη χώρα.
να φύγουν η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή, Ακτοφυλακή και το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, από τον Εύρο, το Ιόνιο Πέλαγος, όπου βρίσκονται, καταπατώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να αποχωρήσει συνολικά η Ελλάδα από την φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχόμαστε από βάθους καρδιάς, πολλές θερμές ευχές δίνουμε για καλή δύναμη σε όλους και όλες σας, για καλή αγωνιστική χρονιά. Να περάσουμε όμορφα σήμερα και από αύριο όλοι και όλες συναντιόμαστε έτσι κι αλλιώς ξανά στους δρόμους του αγώνα, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας, για τα παιδιά μας, για όλους τους λαούς του κόσμου. Ευχαριστώ.